Το Δαμάσι διασώζει την παράδοσή του και τα έθιμά του. Μέρος της παράδοσης του Δαμασίου είναι τα πασχαλινά δαμασιώτικα τραγούδια. Αυτά ξεκινούν όπως σήμερα, Κυριακή των Βαΐων. Λίγο μετά τη Θεία Λειτουργία, μικροί και μεγάλοι δαμασιώτες και δαμασιώτισσες στείλουν ένα μεγάλο χωριό στην πλατεία του χωριού και τραγουδούν τα τραγούδια αυτά τα οποία έχουν γραφεί από το Δαμάσι και αποτελούν ιστορία και παράδοση του τόπου μας. Να είστε εδώ, να ερχόσαστε, να τραγουδάτε, να μάθουμε αυτές τις παραδόσεις μας, να τις συνεχίζουμε. Επόμενο ραντεβού είναι το Πάσχα, αφού μεσολαβήσει μεγάλη εβδομάδα τα πασχαλιάτικα τραγούδια. Αυτά ήταν τα τραγούδια των Βαΐων, πρώτου Πάσχα. Και στη συνέχεια, τρίτη φορά χορεύονται την γιορτή του Ζωοδόχου Πηγή στο Δαμασούλη. Να είστε καλά, καλή μεγάλη εβδομάδα και να αγαπάτε τον τόπο σας, τις ρίζες σας και τις παραδόσεις μας.
σοφάρι να κάνε. Έτσι δεν ήθελα να φουβαρά. Χρόνια πολλά. Για να είναι πιθερά, για να είναι πιθερά. Είναι ορτάτη σήμερα. Φαγάντος μας φαγάνε σαν νυχάν τη σούπη. Σαν νυχάν τη σούπη. Πίσω από τη θάλασσα. Yeah.
Έλα. Σήμερα σου αλλάζει, σου αλλάζει. Έλα, πιο πίσω. Επόμενο ραντεβού το Πάσχα πλέον, πιθανότατα τον Άγιο Γεώργιο έξω από την εκκλησία, τα πασχαλιάτικα τραγούδια, τα δαμασιώτικα τραγούδια, αυτά ήταν των Βαΐων τα τραγούδια. Εδώ έχουμε δύο γενιές, τις μικρότερες και τη θεία την Κική, οι οποίες σήμερα μας χάρισαν μια πάρα πολύ εικόνα στο χωριό, η μεγαλύτερη αλλά με τη μικρότερη καρδιά, έτσι ψυχή, γιατί το λέει η ψυχούλα σας. Πείτε μου λιγάκι, τι χορέψαμε σήμερα και πώς χωρίζονται τα πασχαλινά δαμασιώτικα τραγούδια που είναι πριν το Πάσχα και μετά. Ναι. Σήμερα είναι η μέρα του των Βαΐων. Σχολάζοντας την εκκλησία, ερχόμαστε στην πλατεία. Παλιά χορεύαμε έξω από την εκκλησία. Τώρα με αυτό που έγινε. Και παλιότερα σταλόνια. Πολύ παλιά σταλόνια, αλλά τώρα για μετέπειτα μιλάω. Εκεί. Ναι, μετά ασχολούσε η εκκλησία και πιάνουμε το χορό. Ξεκινούσαμε από το σήμερα Βάιο Πασχαλιά, τη μεγάλη εβδομάδα. Πασχαλιό γιορτές. Αυτά ξεκινήσαμε αυτά πρώτα. Για να δώσουμε στον άλλο κατάρμα ότι φτάνουμε στην το Πάσχα. Ό,τι αυτό. Και μετά λέγαμε και άλλα τραγούδια. Και ο χορός ήταν τόσο μεγάλος, 200 άτομα. Και περισσότερο άντρες γυναίκες. Τα έπαιρναν οι γυναίκες πρώτα και μετά τα έπαιρναν οι άντρες. Σήμερα δεν κοντέψαμε τα 200, κοντέψαμε τα 100. Καλά ήμασταν. Έγινε μια προσπάθεια αναβίωσης. Με πρόβες που κάνατε πάνω στο μορφωτικό, είστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Ναι. Και θα ήθελα και ακόμα καλύτερα. Α, καλά είναι. Αυτή είναι καλά. Η θεία Γερμιώνη είπε: θέλουμε περισσότερους άντρες. Και ναι, όχι, τι ήταν, αυτό ήταν. Ότι ήταν οι περισσότεροι άντρες λιγότερες γυναίκες, όταν τότε ήταν εκεί, ο άντρας ήταν να πάσει. Οπότε άλλαζε ο ρόλος.
τώρα θα πάρει στον Άγιο Γιώργο. Θα έρθει η γιορτή του Αγίου Γεωργίου, γιατί πέφτει μετά το Πάσχα. Αλλά και την πρώτη μέρα του Πάσχα χορεύουμε πάλι. Το απόγευμα μετά την εκκλησία ξαναπιάνουμε το χορό. Τώρα θα έχει τι να κάνει, δεν ξέρω. Όσοι είναι διαθέσιμοι, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, ναι. Τώρα, το Αγίου Γεωργίου πάλι πιάνουμε. Να δώσουμε το... ραντεβού τι ώρα περίπου. Μετά την εκκλησία, πώ κολλάει η εκκλησία. Μετά τον Εσπερινό τη Αγάπη. Λοιπόν, ναι. Και μια νεότερη, πώς σας φάνηκε η εμπειρία? Θεωρώ ότι ξεπέρασε κάθε προσδοκία, τουλάχιστον τη δικιά μας. Είχαμε ωραία συμμετοχή. Χαρήκαμε που ήρθαν και κοπέλες και κυρίες που δεν είχαν ξανασυμμετέχει σε καμία πρόβα. Ήταν το ιδανικό. Δεν χρειάζεται να ξέρεις τραγούδια, δεν χρειάζεται να ξέρεις τίποτα. Απλά να υπάρχει καλή διάθεση. Θέλουμε πάρα πολύ να συνεχίσει αυτή η αναβίωση που έγινε φέτος και θα συνεχίσει και τις επόμενες ημέρες. Θέλουμε πολύ να συνεχίσει αυτό, να έχει συμμετοχή. Το πάνε είναι η συμμετοχή. Ευχαριστούμε τις μεγαλύτερες κυρίες. Χωρίς αυτές δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε ρυθμό. Είναι απαραίτητες, μας δίνουν πολύ μεγάλη όθηση. Και το μόνο εγώ που ζητάω είναι μια συμμετοχή, να αναβιώσουμε τα έθιμα. Αυτό, τίποτα παραπάνω. Μια συμμετοχή να είμαστε καλά, να περνάμε ωραία στο χωριό μας. Και αν θέλει ευκαιρία, φαντάζομαι με αυτό το χορό, με τα πασχαλινά μας τραγούδια, μια ευκαιρία να ενωθούμε οι δαμασιώτες χέρι-χέρι. Ακριβώς αυτό. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι σήμερα που είδαμε τόσο πολύ συμμετοχή. Ο κύκλος γέμισε, η πλατεία μας γέμισε. Θέλουμε λοιπόν να μεταλαμπαδεύσουμε στις νέες γενιές την παράδοσή μας, τα έθιμά μας, τα τραγούδια μας, τη δική μας ιστορία. Γιατί χωρίς παρελθόν δεν υπάρχει ούτε μέλλον, σε αυτό πιστεύουμε ακράδαντα. Επιπλέον να τονίσω εδώ και να προσκαλέσω όλο τον κόσμο σε μια προσπάθεια που θα γίνει από Σεπτέμβρη, παράλληλα με τις πρόβες που θα ξεκινήσουν του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δαμασίου. Σκοπεύουμε και εμείς λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα τμήμα χοροδίας, ακόμη πιο οργανωμένο, το οποίο θα απαρτίζεται από όλες τις γενιές, από μικρούς και μεγάλους. Μπορούν να απευθυνθούν και να συμμετέχουν ακόμη και παιδιά του Δημοτικού και οι μεγάλες κυρίες. Λοιπόν, άντρες και γυναίκες, φαντάζομαι, έτσι. Άντρες και γυναίκες, εννοείται, και θέλουμε πάρα πολύ και τους άντρες να συμμετέχουν. Όπως είπε και η κυρία πριν, έχουν αυτή την μπάσα φωνή που ταιριάζει πάρα πολύ και μας είναι αρκετά απαραίτητη. Και σκοπεύουμε λοιπόν γενικότερα να δείξουμε όχι μόνο τα πασχαλινά τραγούδια, αλλά γενικά παραδοσιακά τραγούδια της περιοχής μας. Τα μπεράτια που λέγανε παλιά, γενικότερα παραδοσιακούς χορούς και επιπλέον ακόμα και να κάνουμε ένα κύκλο ολόκληρο, μια γύρω σε όλη την Ελλάδα με νησιώτικα τραγούδια παραδοσιακά, τα οποία δεν υπάρχουν κάπου γραμμένα ούτε σε κάποιο βιβλίο. Οι κυρίες θα τα τραγουδάνε, εμείς θα τα υπόγραφουμε, θα τα καθαρογράφουμε προκειμένου να γίνει μια προσπάθεια, γιατί όχι να τα συλλέξουν όλοι μαζί και σε ένα βιβλίο. Οπότε καλούμε όλο τον κόσμο από Σεπτέμβριο, έχουμε πάρα πολύ διάθεση, πάρα πολύ όρεξη και καλούμε όλους εσάς να έρθετε και να μας βοηθήσετε σε αυτό που θα κάνουμε. Φαντάζομαι και όσοι έχουν κάποια αρχεία ή όσοι γνωρίζουν πληροφορίες από τους γονείς τους και τους παλιότερους, που ό,τι έχει να κάνει με την παράδοσή μας, με τα πασχαλινά τραγούδια και όχι μόνο, π.χ. το Μπαίνω μέσα στα μπέλη είναι ένα δαμασιώτικο τραγούδι το αυτό μπεράτη. Να απευθυνθούν, να έρθουν, να βρεθούμε, να τα καταγράψουμε και να μείνουν καταγεγραμμένα, να μαθαίνει το χωριό και όλος ο κόσμος γύρω το τι έχει παράξει αυτό το χωριό και ότι μπορεί να συνεχίζει να παράγει πολιτισμό. Τέλεια. Γιατί όποιος ξεχνάει την ιστορία του. Ακριβώς αυτό. Και σε ευχαριστώ πολύ, Αστέρη, και σε ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά που παρευρέθηκε σήμερα εδώ μαζί μας και κάλυψες δημοσιογραφικά και με τα βίντεο σου όλη αυτή την προσπάθεια. Τα βίντεο σου για μας είναι οδηγός. Εγώ χθες παρατηρούσα και κοιτούσα όλα τα βίντεο σου που έχεις καταγράψει. Εγώ σας ευχαριστώ σημαντικά για αυτό που κάνετε για να βοηθήσουμε να κάνουμε τον τόπο μας πιο όμορφο. Είναι όμορφος και μπορεί να ξαναγίνει πιο όμορφος, με πιο αγαπημένο τον κόσμο, πιο ενωμένο. Να διώξουμε τις μικροκακίες μας και να ξαναβρεθούμε όλοι σαν μια οικογένεια, γιατί όλοι συγγενείς είμαστε, όλη γειτονιά είμαστε, όλη κουμπαριά είμαστε. Καλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο. Ήταν απευθυντή εδώ στον Αστέριο Στέλιο και να στείλει μέσω mail ή οτιδήποτε το υλικό που έχει στο σπίτι του που μπορεί να μας βοηθήσει. Ακόμα και παλιές κασέτες που το τονίζουμε συνέχεια. Να τις στείλετε, να τις κάνετε σε ένα DVD, να διατηρηθούν. Έχουμε μια κασέτα ενός γάμου και την αναπαράγουμε συνέχεια. Είναι πολύ ωραία αυτά τα πράγματα. Για ποιον λόγο να χαθούν οι κασέτες, κάποια στιγμή θα χρησιμευτούν και το υλικό όλο που έχετε. Οπότε ανοίξτε τα ντουλάπια σας, ανοίξτε όλα τα εκεί που μπορεί να τα έχετε κρυμμένα. Και έτσι, ναι, είναι πολλές εκδηλώσεις. Γιατί έχουμε όρεξη και μεράκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Αστέρη, για όλα. Να είστε καλά. Πάντα με υγεία. Έτσι. Λοιπόν, ο Γιώργος Τσανάκας μαζί μας. Πρόεδρε, χορέψαμε τα δαμασιώτικα πασχαλινά τραγούδια, συγκεκριμένα αυτά που χορεύονται την Κυριακή των Βαΐων. Ένας μεγάλος χορός, μια προσπάθεια να αναβιώσουμε αυτά τα έθιμα και τις παραδόσεις μας με νέο κόσμο που μπήκε, με τις πρόβες που έγιναν στη χοροδία για να μάθουν και τα νεότερα παιδιά. Πώς το είδες, πώς φάνηκε? Να ευχαριστήσω την ομάδα αυτή των γυναικών, γιατί οι περισσότερες είναι γυναίκες, έτσι, κακώς που εμείς σαν άντρες δεν παίρνουμε μέρος, σιγά σιγά όμως τα ακολουθήσουμε κι εμείς. Να σας ευχαριστήσουμε
για αυτή την προσπάθειά τους, διότι με αυτή την προσπάθειά τους οι γυναίκες του χωριού μας διατηρούν τα ήθη και τα έθιμα του χωριού μας και εκτός αυτού μεταβιβάζουν στις νέες γενιές, σαν και εμάς, δηλαδή στις νέες γυναίκες και στους νέους άντρες, έτσι ώστε να μην ξεχνάμε την παράδοσή μας, τον τόπο καταγωγής μας, τις ρίζες μας, σε αυτό εδώ το χωριό. Και έτσι ώστε το χωριό αυτό επιτέλους να ξαναζωντανέψει, να ξανακινηθεί, να βρει μην είναι δημόσιο τόπος. Να βρει τη θετική του πλευρά. Και να βρει τη θετική του πλευρά όπως παλιότερα, έτσι. Δεν θα αφήσουμε να περάσει καμιά ώρα, κανένας χρόνος, έτσι ώστε αυτά τα ήθη και τα έθιμα που υπάρχουν εδώ στο Δαμάσι, τα στηρίζουμε. Στηρίζουμε την προσπάθεια αυτή των γυναικών. Θα ακολουθήσουν και άλλες μέρες, όπως τη δεύτερη μέρα του Πάσχα στο Εξοπλίσιο Μαζική στον Άγιο Γεώργιο, στο Δαμασούλη στην γιορτή της Δόχου Πηγής. Τα αντίστοιχα τραγούδια που θα πλέον. Τα πασχαλινά τραγούδια. Πασχαλινά αναστάσιμα. Ειλικρινά πιστεύω ότι η προσπάθεια αυτών των γυναικών, εμένα προσωπικά λόγω και των συγκυρίων και της δύσκολης κατάστασης εδώ στο Δαμάσι, μας γεμίζουν χαρά και πάλι ελπίδα για να ξεχνιόμαστε και λίγο από την καθημερινότητα. Εγώ θα πω ένα πράγμα. Σκεφτείτε λίγο, έτσι φεύγω από τον Γιώργο, έτσι θα ήταν η πλατεία αν δεν χόρευαν. Άδεια. Θα ήταν μια απλή Κυριακή που ο κόσμος, όσοι μπόρεσαν να βγουν μετά την εκκλησία στις καφετέριες. Με αυτόν τον χορό, αυτή η μισή ώρα που βγήκαν, χόρεψαν, τραγούδισαν, τραγούδια του τόπου μας, τις ιστορίες μας, με εκατοντάδες χρόνια πίσω προσωπικές ιστορίες που είναι γραμμένες μέσα από τους στίχους. Μας έδωσαν μια πάρα πολύ ευχάριστη νότα και να το πάμε και παραπέρα. Λοιπόν, χρόνια πολλά να ευχηθώ. Καλή Ανάσταση και καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα να έχουμε όλοι. Και τη σημερινή μέρα των Κυριακών Βαΐων που αρχίζουμε και μπαίνουμε και στη Μεγάλη Εβδομάδα, να ευχηθώ χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στους εορτάζοντες, με κάθε προσωπική και οικογενειακή καταρχήν υγεία και αγάπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε το χεράκι του like. Αν πάλι θέλετε να με βοηθήσετε σε αυτό που κάνω, κάντε εγγραφή στο κανάλι Αστέριος Στέλιος στο YouTube, κάντε ένα σχόλιο και επίσης κοινοποίηση αν θέλετε. Αυτό θα με βοηθούσε πάρα πολύ.